Λοιπόν, επιστροφή εδώ από το πιεστήριο. Όπως είχαν προαναγγείλει, έχουμε μαζί μας την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, πρώην υπουργό. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Και τον αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημούλη και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε επίσης πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, γεια σας. Και ελπίζουμε ότι θα κάνουμε μια συζήτηση ενδιαφέρουσα, χωρίς να ανεβάσουμε πάρα πολύ τις τόνες όπως την προηγούμενη, γιατί ωραία είναι να ανεβαίνουν οι τόνοι, αλλά να βγει και ένα νόημα για τον κόσμο που παρακολουθεί. Έτσι. Και το νόημα που θέλει ο κόσμος να βγει, μεταξύ άλλων για τον ΕΝΦΙΑ, διότι αφορά όλους τους πάντες. Και επειδή υπάρχει μια ασάφεια για το τι θα γίνει τελικά αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές, θα τον καταργήσει, με τι ακριβώς θα τον αντικαταστήσει. Ποιος θα είναι ο φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, αν θα υπάρχει αφορολόγητο και ποιο θα είναι αυτό, για τον κύριο Παπαδημούλη. Και υπουργέ, στη συνέχεια, ο φόρος, ο ΕΝΦΙΑ, είναι αυτός που πλήρωσε κυρίως το χαράτσι και τα κίνητα, η Νέα Δημοκρατία και που πληρώνει και δημοσκοπικά και εκλογικά. Αλλά νομίζω ότι πρέπει πρώτα να αποσαφινιστεί τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον φόρο των ακινήτων. Να το επαναλάβω, κύριε Καλάρητη. Αυτή τη στιγμή με τη φορολογία ακινήτων, όπως την έχει καθιερώσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εισπράττονται έσοδα πολύ παραπάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο από τα ακίνητα. Τη γλιτώνει η μεγάλη ακίνητη περιουσία. Η οποία ποια είναι? Η οποία δεν πληρώνει φόρους με δύο τρόπους. Ο ένας είναι ότι ψηφίζοντας τον ΕΝΦΙΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ εμείωσαν κατά 50% το φόρο σε αυτούς που έχουν στο όνομά τους πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και πάνω. Και ο δεύτερος και ο πιο σημαντικός είναι ότι είναι κρυμμένα πίσω από offshore, τα πιο ακριβά ακίνητα, και τη γλιτώνουν, δεν πληρώνουν φόρο. Και οι άλλοι δύο τρόποι που επιβαρύνεται η μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία είναι ότι υπολογίζεται ο φόρος με πλασματικές αντικειμενικές αξίες την εποχή της φούσκας, που τώρα πια δεν υπάρχουν εμπορικά, και δεν υπάρχει καθόλου αφορολόγητο. Αυτόν λοιπόν το φόρο, τον άδικο, τον υπερβολικό, εμείς είπαμε ότι θα την καταργήσουμε και στη θέση του θα βάλουμε ένα φόρο με τον οποίο θα εισπράττουμε όσα κατά μέσο όρο εισπράττουν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης από το φορολογία της ακίνητης περιουσίας, που είναι περίπου το 1% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει περίπου 1,8 δις, αν λογαριάσουμε τώρα, πόσο. Το μισό από τώρα. Το μισό από αυτό που καταλογίζεται με βάση τον νόμο και λίγο λιγότερο σε σχέση με αυτό που λογαριάζουν να εισπράξουν. Γιατί θυμίζω, επιτρέψτε μου, θέλω να ενημερώνουμε και τους πολίτες. Τα μισά μηνύματα για τον ΕΝΦΙΑ είναι για αυτό που ξεκινήσαμε. Διότι με τον ΕΝΦΙΑ, όπως τον ψήφισε η κυβέρνηση, καταλόγιζε πολύ πάνω από τα 3,5 δις, λογαριάζοντας λόγω των τρίπιων φορολογικών της μηχανισμών, θα εισπράξει λιγότερα από 3 δις, 2,8. Εμείς λοιπόν λέμε αφορολόγητο, που να κατοχυρώνει την πρώτη κατοικία για τη μικρομεσαία ιδιοκτησία, όχι την έπαυλη των 1,000 τετραγωνικών. Αν κάποιος έχει μια έπαυλη 1,000 τετραγωνικών πρώτη κατοικία, θα πληρώσει φόρο προφανώς. Και μια κλιμάκωση που να αποδίδει αυτά τα έσοδα. Άρα θα υπάρχει φόρος ακινήτων. Προφανώς θα υπάρχει φόρος ακινήτων. Και το έχουμε αναφερθεί επανειλημμένα. Δεν έχει διευκρινιστεί όμως ποιος θα είναι. Το περιγράψατε, δεν είπατε με σαφή. Νομίζω ότι έδωσα τα βασικά μεγέθη. Επανειλημμένως έχετε αναφερθεί στο θέμα της φορολόγησης των ακινήτων, έχετε διαφωνήσει και με το γεγονός ότι οι αντικειμενικές παραμένουν εκεί που είναι, που δεν έχουν καμία αντιστοίχεια στις εμπορικές αξίες, και ότι είναι ένας φόρος ο οποίος δεν προσυδειάζει και στο χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας ως φιλελεύθερο κόμμα. Κύριε Καλαρίτη, έχετε απολύτως δίκιο. Εγώ από την αρχή έχω δώσει μάχη κατά του ΕΝΦΙΑ και έχω καταθέσει και τροπολογίες και λυπήθηκα και πάρα πολύ που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν την υποστήριξε μάλιστα. Την τοποθέτηση των αντικειμενικών αξιών με βάση τις εμπορικές. Δηλαδή, οι εμπορικές αξίες σήμερα είναι κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, είναι λίγο άδικο αυτό που λέω, αλλά κατά μέσο όρο 30% χαμηλότερα από τις αντικειμενικές. Σε άλλες περιοχές λίγο παραπάνω, σε άλλες περιοχές λίγο λιγότερο. Χαίρομαι δε πάρα πολύ που η Νέα Δημοκρατία σήμερα πλέον που έχει τη δυνατότητα, ολοκληρώνοντας τη διαπραγμάτευση, να τοποθετηθεί για το πρόγραμμα της επόμενης διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αν ο ελληνικός λαός της δώσει πλειοψηφία, έχει τοποθετηθεί σαφώς και λέμε 30% μείωση του ΕΝΦΙΑ, 30% κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου, μεταφορά του ΕΝΦΙΑ, δηλαδή του φόρου
ακινήτων ή στην τοπική αυτοδιοίκηση, ένα πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης, μακάρι να το είχα εγώ όταν ήμουν δήμαρχος, θα ήταν μεγάλη υπόθεση για την αυτοδιοίκηση, γιατί έχει μια ανεξαρτησία, κρατάει μια ανεξαρτησία, και εν πάση περιπτώσει τοποθετηθήκαμε, γιατί πράγματι αυτή η φορολογία, την οποία υποχρεωθήκαμε να κάνουμε και την κάναμε και άσχημα, και είναι και η αυτοκριτική την οποία κάνουμε στον εαυτό μας, είναι μια φορολογία που είναι τελείως αντίθετη με την ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω όμως να απαντήσω λίγο σε αυτό το οποίο είπε πριν ο κύριος Παπαδημούλης. Είναι σαφές ότι, επειδή πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά στα χρόνια που κάνω εκλογές που έχουμε μια επιχειρηματολογία κατά τη διάρκεια αυτού του προεκλογικού αγώνα με τόσο συμπυκνωμένη μπουρδολογία. Δηλαδή τα έχω χάσει, πρέπει να σας πω, διότι δεν έχουμε πλέον καμία σαφή τοποθέτηση τι πραγματικά. Αυτό δεν αναφέρεται σε αυτά που εγώ προφανώς. Όχι, 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 όχι. Λέω γενικά. Αναφέρεται το όνομά μου στην πρόταση. Όχι, να απαντήσω, είπα σε εσάς. Θέλω να σας διαβάσω μερικές τοποθετήσεις. Ο υποψήφιος βουλευτής κύριος Λεουτσάκος είπε ότι θα επιβληθεί φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ακίνητη περιουσία πάνω από 750.000 ευρώ στις 11 πρώτου του 2015. Ο κύριος Στρατούλης, ο οποίος νομίζω ότι έχει και μια θέση υπεύθυνη στο κόμμα, στις 14 πρώτου, δηλαδή τρεις μέρες μετά, είπε 450.000 ευρώ. Ο κύριος Τσακαλώτος, όταν ρωτήθηκε, είπε πάνω από 80.000. Πάνω από 80.000 για φορολόγηση με 60% επειδή στα παραπολιτικά του, ναι, είπε, ναι. 60% συντελεστή σε εισοδήματα άνω των 80.000. Ναι. Στα οποία έβαλε μέσα. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την ακίνητη περιουσία. Εντάξει, αφήστε με να τελειώσω. Έβαλε μέσα. Να μην τα μπερδεύουμε όλα. Να μην σα τα μπερδέψω. Έχουμε λοιπόν διαφορετικές τοποθετήσεις και ο άνθρωπος ο οποίος μας ακούει αναρωτιέται σήμερα. Εγώ ήμουν σαφής. Είπα ποιες είναι οι δεσμεύσεις, είπα 30%, είπα αυτό είναι, εκεί θα πάει ο φόρος κλπ. Και ακούω από το ΣΥΡΙΖΑ μία τελείως φλού τοποθέτηση, η οποία κυμαίνεται από τα 450 στα 750. Προσπαθούμε να πούμε ότι το μόνο πράγμα το οποίο θα φορολογήσουμε θα είναι οι μεγάλες βίλες στην Εκάλη. Προσπαθούμε να πούμε ότι θα είναι μόνο οι μεγάλες βίλες στη Μύκονο. Αλλά όλοι γνωρίζουμε. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Να λέω. Όλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση. Μα παρουσίασα τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε σε αυτές να κάνετε μια κριτική. Πετε μου. Δηλαδή να σας απαντάω εγώ με το τι έχει πει ο Άδωνης Γεωργιάδης, η κυρία Βούλτεψη, ο κύριος Βορύδης, ο Λεπέν. Όταν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σταδιακά προσδοκούμε 1,8 ή 2, περιμένει κάποιος να απαντήσετε όταν λέμε φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, τι θεωρούμε μεγάλη ακίνητη περιουσία. Η διαφορά μεταξύ των 450 και των 850.000, δεν ξέρω πώς την αντιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, στο δικό μου φτωχό μυαλό είναι πολύ μεγάλη. Να σας το και τα δύο παρήγορα είναι για τους ίδιους. Να σας το διευκρινίσω. Τα δύο παρήγορα είναι, αν ξέρετε ποιο είναι το ξύμορο, ότι δεν εμφανίζει το ΣΥΡΙΖΑ να υπερασπίζεται την ιδιωτική περιουσία και η Νέα Δημοκρατία να κατηγορείται ότι έμεσα τη δημεύει. Είναι λίγο χειρότερο. Κύριε Παγκογιάννη, να απαντήσει. Εγώ κάνω μια σαφή ερώτηση. Η σαφή μου ερώτηση είναι, μεγάλη ακίνητη περιουσία είναι τα 450 ή τα 850.000. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε, κύριε Πέστε. Λοιπόν, απαντώ. Την ακίνητη περιουσία, τη μικρή και τη μεσαία, η Νέα Δημοκρατία, παρά τις παρόλες περί φιλελευθερισμού, την έχει τσακίσει, την έχει λιώσει. Και αυτή την φορολογία, παρά την κριτική της, η οποία είναι δημόσια. Η κυρία Παγκογιάννη δεν έχει ψηφίσει. Δηλαδή και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία εψήφισαν ένα φόρο και τον εφαρμόζουν τόσα χρόνια, κορόιδεψαν τον κόσμο ότι θα είναι προσωρινός και τον μονιμοποίησαν, με τον οποίο η μικρή και μεσαία ακίνητη περιουσία φορολογείται παραπάνω από ό,τι παντού στην Ευρωζώνη. Απάντηση θα μου δώσετε. Αυτό πρέπει να μειωθεί. Απάντηση. Σας απαντώ. Απάντηση με νούμερα. Σας απαντώ. Την υπερφορολόγηση αυτή που οδηγεί να φορολογείται το ακίνητο, το μικρό και το μεσαίο πάρα πολύ και να μαζεύεται 1,5 έως και 2% του ΑΕΠ από φόρο στην ακίνητη περιουσία, την ίδια ώρα που δεν μαζεύετε τίποτα από αυτά που είναι κρυμμένα πίσω από offshore και έχετε μειώσει στο μισό τη φορολογία για την ακίνητη περιουσία πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ και το ψηφίσατε κι εσείς. Εμείς λέμε ότι θα τη μειώσουμε ως συνολικό έσοδο, θα βάλουμε ένα αφορολόγητο και ο στόχος μας είναι να πιάσουμε όσο
λέει ο μεσοευρωπαϊκός όρος. Ένα περίπου τη εκατό του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει 1,8 με 2 δις. Κύριε Παπαδημούλη, σας έκανε μία σαφή ερώτηση. Ναι. Σας απαντώ. Μα δεν μου απαντήσατε. Σας απαντώ. Ακολουθείτε την πάγια τακτική των συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ που πετάμε την πάγια στην Αξέλα. Κύριε Παπακογιάννη, να πω κάτι, να πω κάτι. Το γεγονός ότι λέει ότι το 3,8 θα το κάνω εγώ 1,9 στο μισό. Αυτό που μόνο... Όχι 2 λέει ο κύριος Παπάς. Ας πούμε ότι λέει 2. Αυτό δεν είναι μείωση φορολογίας. Από κάποιοι λοιπόν θα πληρώσουν λιγότερα. Εγώ λοιπόν θα ωφεληθούν, να το διευκρινίσω και παραπάνω. Ποιοι θα ωφεληθούν, αυτοί που θα αποκτήσουν αφορολόγητο. Και επαναλάμβανω, το ξανάπα. Αυτοί που έχουν πρώτη κατοικία μικρού και μεσαίου μεγέθους. Μα τι θα πει αυτό, είναι άλλο πράγμα. Δεν καταρρίφει την αρχαία πάντως. Αυτό κύριε Παπαδημούλα, το δεύτερο είναι άλλο. Και ποιοι θα επιβαρυνθούν. Η αρχική εξαγγελία περί καταργήσης. Η Νέα Δημοκρατία βάζει τις φωνές κάθε φορά που λέμε ότι θα αλλάξουμε κάποια πράγματα που έχει ψηφίσει με τα οποία ευνοούνται οι μεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων. Αυτοί που είναι στο κρανίδι, κάτοικοι, κάτοχοι offshore εταιριών, ξέρετε πόσες offshore εταιρείες έχει το κρανίδι? Πολλές. Εκατοντάδες. Ναι, ξέρετε 300. Τι εισφέρουν αυτοί ως φορολογικά έσοδα με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ 40 χρόνια. Ψίχουλα. Θα μπορέσετε να τις φορολογήσετε αυτές? Γιατί τώρα επικαλούνται οι μηχανισμοί ότι δεν μπορούν να τις φορολογήσουν έτσι όπως είναι τα δεδομένα. Δεν μπορούν. Παρά μόνο. Κύριε Ξενάκη, σας απαντώ. Δεν θέλουν η Ελλάδα. Εμένα η Μακαρίτσα, εμένα μου λέει δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Λοιπόν, παντού στην Ευρώπη από τη λίστα Λαγκάρτ. Τύπου Λαγκάρτ, είναι η λίστα Φαλτσιάνη, εμάζεψαν δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο στην Ελλάδα ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει τους ελέγχους. Παντού στην Ευρώπη ελέγχουν την νομιμότητα των εμβασμάτων στο εξωτερικό. Τα δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ που φύγαν στα χρόνια του μνημονίου και πήγαν στο εξωτερικό, ακόμη ψάχνουν να βρουν την νομιμότητα αυτών των κονδυλίων για να δουν αν θα τα φορολογήσουν. Γιατί? Διότι επικεφαλής του ΣΔΟΕ, ο κύριος Σαμαράς, έβαλε τον κύριο Στασινόπουλο που είναι κομματάρχη του από τη Μεσσηνία. Και γιατί ακόμη δεν έχουν ούτε καν τους υπολογιστές για να ελέγχουν αυτά τα πράγματα. Και γιατί σβήνουν και γράφουν ανάλογα με πολιτικά συμφέροντα. Ο κύριος Όλι Ρεν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι φιλελεύθερος, ήταν ο επίτροπος που συνδέθηκε με το μνημόνιο, με το περίφημο καλό κουράγιο. Προχθές έκανε μια συνέντευξη και λέει η ελίτ στην Ελλάδα, οι ολιγάρχες, δεν έχουν πληρώσει τίποτα. Λοιπόν. Ο Σούλτς, Γερμανός σοσιαλιστής, έδωσε μια συνέντευξη και είπε: οδυνηρότατα τα μέτρα λιτότητας για τους Έλληνες. Έχει δίκιο ο κόσμος να είναι στα κάγκελα. Όλα αποφασίστηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις και ψεύδονται οι ελληνικές κυβερνήσεις όταν λένε ότι φταίνει η Βρυξέλλη. Κύριε Παπαγιάννη, για δώστε την απάντηση αν μπορείς σε αυτά. Γιατί... Θα δώσω δύο απαντήσεις. Ναι. Μία. Γίνεται για πρώτη φορά μια σοβαρή προσπάθεια να εισπράξουμε χρήματα από αυτούς που έβγαλαν εμβάσματα στο εξωτερικό. Ο κ. Παπαδημούλης που σηκώνει τους τόνους τώρα και κάνει όλα αυτά και λέει, θα πρέπει να ξέρει ότι για να μπορέσεις να τηρήσεις την νομιμότητα και τη διεθνή και την ελληνική, χρειάζεται χρόνος ελέγχου αυτών των πραγμάτων. Διότι πρέπει πρωτίστως να βρεις τα λεπτά, που αυτό είναι εύκολο. Παίρνεις την Τράπεζα της Ελλάδος και βλέπεις τα εμβάσματα. Δεύτερον, πρέπει να δεις αυτά τα εμβάσματα που βρίσκονται σήμερα. Αν είναι σε offshore, για την υπόθεση Καρατζαφέρη, χρειάστηκε 1,5 χρόνος για να μπορέσει να φτάσει και να κάνει τον κύκλο. Και από εκεί και πέρα να ελέγξεις εάν αυτοί οι άνθρωποι έχουν φορολογηθεί και είναι νόμιμα τα χρήματά τους ή αν δεν έχουν φορολογηθεί και είναι χρήματα μαύρα. Αυτό προχωρεί για πρώτη φορά στην ιστορία. Αργά πάλι. Αργά, συμφωνώ μαζί σας. Και ξέρετε γιατί αργά? Διότι 500 ανθρώπους έπρεπε να είχαμε πάρει νωρίτερα. Αυτό είναι δική σας από... Δεν το Υπουργείο Οικονομικών θα έπρεπε να φροντίσει. Δεν μου το λέτε. Έχω πάρει 3 φορές με ερωτήσεις στη Βουλή για αυτό το θέμα, γιατί αργεί η πρόσληψη αυτών των 500 ανθρώπων. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην μηδενίζουμε τα πράγματα, 465 εκατομμύρια επανήλθαν από αυτές τις λίστες για τις οποίες μιλάει. Αργούν, αλλά θα ελεγχθούν οι πάντες. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος θα ξεφύγει. Από εκεί και πέρα μιλάει ότι τα ακίνητα των offshore δεν φορολογούνται. Είναι ψέμα. Τα ακίνητα φορολογούνται όλα στην Ελλάδα. Είτε μικρά, είτε μεγάλα. Και αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Παπαδημούλης. Πόσα έχει, offshore, πόσα έχει αποδώσει. Οι offshore, η φορολογία από τις offshore, δεν φορολογούνται. Οι offshore δεν φορολογούνται και οι offshore πράγματι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλη την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα για το οποίο κατηγορήθηκαν πάρα πολύ ακόμα και η Κομισιόν και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μπορούμε να τις ελέγξουμε. Αλλά αυτό
με τη δικαιολογία περί ολιγαρχών και όλες αυτές τις μπούρδες οι οποίες λέγονται κατά διαστήματα, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μπούρδες τα περί ολιγαρχών στην Ελλάδα. Ένα λεπτό. Δηλαδή μπούρδες γράφει ο Economist, ο Guardian, μπούρδες λέει όλοι Ren. Εντάξει. Δεν είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δίνει τηλεοπτικές άδειες χωρίς διαγωνισμό και δεν εισπράττει ένα ευρώ. Με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία είχαμε και έχουμε φαινόμενα διαπλοκής, τα οποία αν θέλετε οι πρώτοι που τα κατήγγυλαν ήταν η Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν έκανε τίποτα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε καταγγείλει και πολλά. Και πώς τα αντιμετωπίσατε όμως. Εσείς δεν είσαστε οι άνθρωποι που στήριξαν. Μα κυβερνάτε 40 χρόνια. Εντάξει τώρα κύριε Παπαδημούλη. Εγώ λοιπόν λέω ότι εσείς μας κάνετε αυτή την κριτική. Καλείστε λοιπόν εσείς τώρα να μου απαντήσετε εμένα πλέον με νούμερα και όχι με τον τρόπο μικρή, μεγάλη, μεσαία. Τι θα κάνετε στα θέματα της φορολογίας επί τούτου. Μην ξεφεύγετε, μην ξεφεύγετε. Είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι 25 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχει δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Κύριε Παπαδημούλη, είναι αλήθεια, ναι ή όχι, ότι υπάρχουν τηλεοπτικές άδειες χωρίς να δίνουν ένα ευρώ. Θα τις επαναπροκηρύξετε, γιατί το ανέφερα. Ναι, ο κύριος Παπαδημούλης θα τις κρατικοποιήσει. Όχι, είπα να τις επαναπροκηρύξετε. Όχι, όχι, θα κάνουμε αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, κύριε Καλαϊδη. Δημόσιος διεθνής διαγωνισμός για τις άδειες εθνικής εμβέλειας στις τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συχνότητες. Το προέβλεπε και το μνημόνιο, σελίδα 158 της αγγλικής έκδοσης. Είναι ίσως το μόνο σημείο του μνημονίου που δεν εφάρμοσαν τρόικα και κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ χέρι-χέρι με τους Έλληνες ολιγάρχες. Και οδηγεί και φιλελεύθερους όπως ο κύριος Όλι Ρεν να λένε ότι στην Ελλάδα η ελίτ δεν πληρώνει τίποτα. Η Λαγκάρτ που λέει ότι η ελίτ δεν έχει πληρώσει τίποτα, είναι ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα με γεια σας, με χαρά σας, να κάνετε ό,τι θέλετε με τις άδειες τηλεοπτικές. Αλλά επειδή οι πολίτες που μας ακούνε, το κάνατε όμως. Επειδή οι πολίτες που μας ακούνε έχουν άλλου είδους προβλήματα. Και επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι έχει ανθρωπιστική κρίση η χώρα και επειδή εσείς έχετε πάρει κάποιες δεσμεύσεις, εγώ θέλω να μου πείτε, κύριε Παπαδημούλη μου, μήπως πάρω τουλάχιστον μια απάντηση από εσάς, μια που δεν έχω πάρει από κανέναν άλλον, συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε λέγοντας και υποσχόμενος στον ελληνικό λαό ότι 10 περίπου δισεκατομμύρια κοστίζει το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, και θέλω να πάρω τουλάχιστον την απάντηση από εσάς που είστε ευρωβουλευτής και είστε και αντιπρόεδρος του κόμματος της αριστεράς. Όχι, να μου πείτε, είμαι αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, με συγχωρείτε, εκ μέρους της αριστεράς. Να μου πείτε λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αυτά τα 10 δισεκατομμύρια που θα αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανθρωπιστική κρίση που υπόσχεται 13η σύνταξη και τα λοιπά, από πού θα τα βρει? Θέλω να μου δώσετε μια σαφή απάντηση, γιατί έχω την απορία πολύ. Ωραία, λοιπόν, εδώ να σας λύσω όλες τις απορίες. Θα πάμε σε διάλειμμα 2 λεπτών. Θα επιστρέψουμε, θα ξεκινήσουμε από την απάντηση αυτή από τον κύριο Παπαδημούλη και από τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην κουβέντα μας με την κυρία Μπακογιάννη και τον κύριο Παπαδημούλη και τον συνάδελφο τον Λάμπλο Καλαρίτη φυσικά. Πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Παπαδημούλη να απαντήσει στο ερώτημα, το κλασικό, το οποίο θα πηγαίνει μέχρι την Παρασκευή νομίζω, πριν από τις εκλογές που θα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ τα χρήματα για να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα που εξαγγέλει. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα να πω για εσάς και κυρίως για εσάς και την Μπακογιάννη που είστε και υποψήφια στην Αλφαθηνών, γιατί ο κύριος Παπαδημούλης δεν είναι υποψήφιο σε αυτές τις εκλογές. Πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα το έμφυα. Ένας φίλος εδώ από το Περιστέρι λέει: είναι δυνατόν να υπάρχει ακίνητο που το κληρονομούν 5 και οι 5 να πλέουν έμφυα, λέει, και μάλιστα διαφορετικό. Και εδώ ένας φίλος από το Γιάρκα, μια φίλη, τι θα γίνει με τα ακίνητα που είναι ξενίκιαστα και που δεν αποδίδουν τίποτα απολύτως. Για ποιο λόγο αυτά τα ακίνητα να πληρώνουν έμφυα? Και πολλά ακόμα, μερικά χαρακτηριστικά, έτσι σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, το πρόγραμμα. Πού θα τα βρείτε? Η παρουσίαση του προγράμματος Θεσσαλονίκης από τον Τσίπρα είχε μια φράση κλειδί, την επαναλαμβάνω. Δεν προτείνουμε αυτά που θέλουμε, αλλά αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης είναι ισοσκελισμένο και δεν προσθέτει ούτε ένα ευρώ νέα ελλείμματα και νέα δανεικά. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η χώρα χρειάζεται δημοσιονομικό νοικοκύρεμα και ό,τι πετύχουμε από μείωση χρέους ή από αναπροσαρμογή του εξωφρενικού πρωτογενούς πλεονάσματος, θέλουμε να το ρίξουμε στην ανάπτυξη για να μειωθεί η ανεργία, να υπάρξουν δουλειές, να αρχίσουμε να τρώμε το χρέος, το μειωμένο, μέσα από την ανάπτυξη. Τώρα, το πρόγραμμα είναι έχει λογαριαστεί 12 δις. Ένα ερώτημα βασικό να τελειώσει. Θα έχω τελειώσει 30 δευτέρα. Έχουμε πει
3 από το ΕΣΠΑ, 3 από το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, 3 από ρυθμίσεις χρεών και την επανεκκίνηση της οικονομίας και άλλα 3 από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό είναι ο λογαριασμός. Θεωρητικά είναι και τα 3 από τα 4 τουλάχιστον. Και τα 4 είναι θεωρητικά. Αν θέλετε, κύριε Καλαρίτη, να μην βλέπουμε. Αν θέλετε, κύριε Καλαρίτη και κύριε Μπακογιάννη, να μην βλέπουμε με χρωματιστά γυαλιά τα πράγματα, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Να κάνουμε όση κριτική θέλετε στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, αλλά να βάλουμε κάτω και τα 3 ζάπια του Σαμαρά, για τα οποία δεν ακούω κουβέντα. 18 δις. 18 σημεία, 18 δεν άκουσε ο Σαμαράς για τα ζάπια. Πώς το λέτε αυτό. Και μόλις κάτσε στην καρέκλα της Πρωθυπουργίας. Πώς δεν άκουσε ο Σαμαράς για τα ζάπια. Και μόλις κάτσε στην καρέκλα της Πρωθυπουργίας. Όχι. Το αντίθετο λέω. Πώς το αντίθετο. Λέω ότι αν θέλει κανείς να ψάξει το λεφτά υπάρχουν, να πάει να βρει τα ζάπια και να πάει να βρει το πασό του Σαμαράς. Εμείς δεν δάζουμε λαγούς με πετράκι. Κύριε Παπαδημούλη, είπατε τρία πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά και θέλω να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε. ΕΣΠΑ. Δεν γνωρίζετε εσείς που είστε και ευρωβουλευτής ότι τα χρήματα του ΕΣΠΑ είναι δεσμευμένα κονδύλια τα οποία έχουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προταθεί, έχουν ψαχθεί, έχουν εγκριθεί, είναι τα κονδύλια σήμερα δεσμευμένα σε συγκεκριμένα έργα και συγκεκριμένες δράσεις, εκ των οποίων κάποιες από αυτές είναι κοινωνικές για τους ανέργους και ούτω καθεξής. Δεν γνωρίζετε ότι για να αλλάξουν 3 δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ χρειάζεται μίνιμουμ 2 χρόνια και την απόλυτη άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν πρόκειται να αλλάξει τις εγκρίσεις της έτσι όπως τις έχει δώσει. Δεν γνωρίζετε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό, να τελειώσω τώρα. Είπαμε να ομολογείτε. Όχι, θα. Κύριε Καψενάκη, θα με αφήσετε να τελειώσω. Φυσικά, είπατε το ΕΣΠΑ. Πάμε στα υπόλοιπα. Δεύτερο. Δεν γνωρίζετε εσείς ότι τα χρήματα του Τούχου Σου είναι χρήματα τα οποία έχουν δοθεί για συγκεκριμένο, είναι λογιστική εγγραφή και είναι μια ασφάλεια η την οποία τη δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο συγκεκριμένος κύριος Ντράγκη από μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και πάνε μόνο για τις τράπεζες σε περίπτωση ανακεφαλοποίησης ή άλλως πώς γυρίζουν πίσω. Δεν γνωρίζετε εσείς ή πιστεύετε σοβαρά ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω ο οποίος μας ακούει και πιστεύει ότι εσείς μέσα σε 6 μήνες θα έχετε πιάσει 3 δισεκατομμύρια από τη φοροδιαφυγή ή από το λαθρεμπόριο. Είναι ποτέ δυνατόν να λέτε ότι θα δώσετε 10 δισεκατομμύρια που... Εσείς λέτε 10, ο κύριος Σταθάκης είπε 9, η κυρία Βαλαβάνη 13,5, αλλά εν πάση περιπτώσει τα δισεκατομμύρια στο ΣΥΡΙΖΑ είναι λίγο μαρουλόφιλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάρουμε τα 10 που είπατε. Και 12, με συγχωρείτε. 12 τα οποία λέτε. Είναι δυνατόν να λέτε στον κόσμο ότι σου υπόσχομαι μια καλύτερη μέρα στην καθημερινότητά σου για να αντιμετωπίσει πράγματι ο άνεργος το πρόβλημά του, να αντιμετωπίσει οι διάφοροι άνθρωποι που πραγματικά έχουν πληγεί και τους τάζετε αυτή τη στιγμή λαγούς με πετραχίλια με μηδενικό αντίκρισμα. Είναι δυνατόν να φτάνετε εσείς κύριε Παπαδημούλη, διότι να μου το πει αυτό η κυρία Ραχίλ Μακρύ που τυπώνει λεφτά, πάει στο καλό. Θα πω, άντε, μία λάθος επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, την πήρανε τη γυναίκα, τυπώνει λεφτά. Καλή ήταν η απάντηση, πρέπει να σας πω. Την είχα σκεφτεί κι εγώ να την πω. Ότι μια που τυπώνει 100 δις, δεν τυπώνει 360. Να γλιτώσουμε και μια καλή από το χρέος να εισχάσουμε. Αλλά περίμενα, εδώ που τα λέμε, μια που είναι μια επιλογή του κυρίου Τσίπρα προσωπική, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, ότι θα την είχατε επαναφέρει στην τάξη δημοσίως και όχι μέσω tweet. Διότι όταν ένας πολιτικός λέει τέτοιου είδους αρλούμπες, το κόμμα του, το οποίο θεωρητικώς αύριο το πρωί ζητά τη διακυβέρνηση της χώρας, έχει υποχρέωση επισήμως και ανοιχτά να το επαναθέσει. Αλλά γυρίζω στα χρήματα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Παπαδημούλη, η εντιμότης σε αυτά τα οποία λέμε στον ελληνικό λαό. Και λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αν είχα βρει έστω και το 1 δισεκατομμύριο, να μου το λέγατε τώρα σήμερα, το έρημο 1 δισεκατομμύριο, αλλά να ήταν πραγματικό να μου λέγατε ότι έχω ένα προϋπολογισμό ίσως κελισμένο σήμερα, δεν μ' αρέσει εμένα του ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα να το δεχθώ, θα κόψω λοιπόν από την παιδεία, από την άμυνα, από την υγεία, θα κόψω τόσα κονδύλια και θα τα βάλω εκεί.
Αυτό θα το σεβόμουν, κύριε Παπαδημούλη. Διότι θα ήταν μια διαφορετική. Να απαντήσει η κυρία Μπακογιάννη. Πάμε, να τα δούμε ένα-ένα. Καταρχήν, επειδή κάτι είπε η κυρία Μπακογιάννη περί εντυμότητας, ναι, και εμένα δεν μου αρέσει να αφήνω τέτοια θέματα να πέφτουν κάτω. Θέλω να πω ότι οι μομφές και προσωπικά και στο ΣΥΡΙΖΑ περί εντυμότητας δεν δέχομαι από κόμματα. Γιατί η κυρία Μπακογιάννη εδώ. Αφήστε να απαντήσω. Από κόμματα. Και η αναφορά, γιατί η αναφορά να δεν είναι προσωπική. Εξέδρα, δεν πάλι είναι προσωπική. Αφορά το στα κόμματα. Έρχεται. Από κόμματα που είναι λερωμένα με σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο της Siemens, για το οποίο απόφαση γερμανικού δικαστηρίου λέει ότι Νέα Δημοκρατία και Πασόκ έπαιρναν για χρόνια το 1% από τον τζίρο της Siemens. Και από κόμματα που σπατάλησαν δισεκατό. Κύριε Παπαδημούλη μου, τα ψάχνει. Εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Και όχι, ακούστε αλλά και εσείς, σημειώνω ακούστε και εσείς ότι η μπάλα πάει στην εξέδρα. Όχι. Για να μην απαντήσουμε. Εσείς πήγατε αλλού. Θα απαντήσω σε όλους. Λοιπόν, από κόμματα που σπατάλησαν. Θεάματα έχετε τάξει. Από κόμματα, κύριε Μπακογιάννη. Κύριε Μπακογιάννη, είναι διάλειψη επιχειρημάτων αυτό. Ελάτε, λοιπόν, ελάτε. Από κόμματα που σπατάλησαν δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς, στο πάρτι της Ολυμπιάδας των Ολυμπιακών Αγώνων, απευθείας αναθέσεις κτλ. Εξοπλισμοί είναι κακοί, οι μίζες λοιπόν, είναι κακές. Δεύτερον. Εξοπλισμοί είναι αναγκαία για τη χώρα, οι μίζες είναι κακές. Οι μίζες προκαλούσαν τους εξοπλισμούς. Κύριε Καλαρίτη, επειδή έχετε κάνει και ρεπορτάζ εθνικής άμυνας, δεν υπάρχει χώρα που να αγοράζουν αεροπλάνα χωρίς πιλωτήρια. Υποβρύχια χωρίς τορπίλες. Αλλά έχει πάει στην εξέδρα. Καθόλου στην εξέδρα. Σας παρακαλώ. Καθόλου στην εξέδρα. Καθόλου στην εξέδρα. Επειδή λέτε για τα κοινοτικά κονδύλια και ότι δεν αλλάζουν. ΕΣΠΑ, ναι. Έχω μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λένε ότι η Ελλάδα με Νέα Δημοκρατία και Πασόκ 30 χρόνια τώρα έχει ωφεληθεί λιγότερα από τα κοινοτικά κονδύλια από ότι η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Τι είναι αυτά? Έχω στοιχεία που λένε, ότι έχουν ξοδέψει. Δεν μπορώ να ακούω. Να τα ακούτε. Και εγώ τα άκουγα. Πέστε μου πού θα τα πείτε. Θα μάθετε να ακούτε. Όπως άκουγα σας άκουγε, ακούστε τον παρακαλώ. Όπως άκουγα εγώ, θα ακούτε και εσείς. Ακούστε τον, να τελειώσει και να απαντήσετε. Μα περιμένω να μου απαντήσει. Απαντάει, όπως απαντάει. Θα απαντήσω και σε αυτό, αλλά αφήστε να βγάλουμε πρώτα στη φόρα και τα πλητά σας. Λοιπόν, επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια ευρώ για τις λεγόμενες κοινωνικές πολιτικές. Στη στήλη που λέει πόσο έχει ωφεληθεί η Ελλάδα, πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν από αυτά, με τα ΟΑΕΔ, με τα σεμινάρια, υπάρχει ένας αστερίσκος για την Ελλάδα, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Και διαφθορά ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας για να φτιαχτεί μια σελίδα Twitter, ένας λογαριασμός Twitter 5.500 ευρώ που φτιάχνεται σε 5 λεφτά, μόνος σου το φτιάχνεις. Για να φτιαχτεί μια σελίδα Facebook, 5.500 ευρώ. Για να φτιαχτεί ένα site, 1 εκατομμύριο ευρώ. Δόθηκαν από τα χρήματα. Ναι, μέσα από τα ΕΣΠΑ, όπως τα φτιάχνει, όπως τα φτιάχνει, όπως τα φτιάχνει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και μας λένε δεν αλλάζουν. Εμάς μας ενδιαφέρει, ξέρουμε τις γραφειοκρατικές δυσκολίες. Μπορούν να μεταφερθούν κονδύλια. Βεβαίως. Και να σας πω και κάτι ακόμη. Να σας πω στοιχεία. Πώς θα μεταφερθούν, κύριε Παπαδημούλη? Το περίφημο τρίτο ΕΣΠΑ, γιατί τώρα είμαστε στις αρχές, στην αρχή της αρχής του τέταρτου λεγόμενου ΣΕΣ, είχε φτιαχτεί ένα πρόγραμμα το οποίο δεν λογάριαζε την κρίση. Υποβλήθηκε το 4, το 5, το 6, εγκρίθηκε το 7 και άρχισαν να το τρέχουν. Και λέγαμε εμείς, μα εδώ έχουμε μνημόνιο, έχουμε μια αύξηση της ανεργίας, έχουμε ύφεση, δεν πρέπει να κάνουμε αναπροσανατολισμό κονδυλίων. Και μας λέγανε, αυτά δεν αλλάζουν. Τώρα, με το περίφημο πακέτο Juncker, αυτό το που θα φέρει, λένε, 315 δις ευρώ επενδύσεις, η Ελλάδα του Σαμαρά, ξέρετε τι έχει προτείνει? Μόνο οδικά έργα. Και εμείς λέμε ότι στη χώρα. Εγώ λέω πρώτον ότι περιορίζοντας τη σπατάλη, τη διαφθορά τη απευθείας αναθέσεις στο πελατειακό κράτος, μπορούν αυτά τα χρήματα να πιάσουν τόπο και να πάνε εκεί που πονάμε. Ανθρωπιστική κρίση, φτώχεια, πραγματική εκπαίδευση. Διότι και επίσης στη χώρα, να προσθέσω και κάτι ακόμη.
Καθόλου την γλώσσα. Μα δεν νιώθω ότι απειλούμε. Έξι μήνες. Νιώθω ότι σας έχω, έχω γραπώσει γερά με στοιχεία. Εντάξει. Δεν απειλούμε. Κανένα στοιχείο στη δεν χώρα δεν που έχει απώλεια εσόδων. Πετάτε κυρία Μπακογιάννη. Στη χώρα που. Καθόλου. Δεν βρίζω καθόλου. Λέω στοιχεία με επιχειρήματα. Χαμογελαστό και ήρεμο. Στη χώρα που έχει απώλεια εσόδων 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Κύριε Παπαδημούλη. Από λαθρεμπόριο καυσίμων. Ένα δισεκατομμύριο. Έξι από φόρους. Πέστε. 6 δισεκατομμύρια από φοροαποφυγή φυσικών προσώπων. Κύριε Παπαδημούλη, 6 δισεκατομμύρια έχετε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό. Θα μπερδέψατε. Στα 10 δισεκατομμύρια τα είχε υποσχεθεί ο Καραμαλής το 2004 και είπε περιορίζοντας τη διαφθορά θα εξασφαλίσουμε 10 δισεκατομμύρια. Ζητήστε λογαριασμό από τον κύριο Καραμαλή που ξαναμίλησε μετά από 5 χρόνια. Πάντως και είπε Σαμαράς. Κύριε Παπαδημούλη, λοιπόν, παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδημούλη. Δεν χρειάζεται δικηγόρους παραπάνω. Όχι, καθόλου. Ένα βασικό ερώτημα που δεν έχει απαντήσει. Κύριε Παπαδημούλη, γνωριζόμαστε. Ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εάν πάμε σε ρήξη με την Τρόικα, τι θα γίνει. Λοιπόν, δεν το έχω να απαντήσει. Πρέπει να απαντηθεί αυτό. Συνήγορο μα, κύριο Ξενάκη. Μιλάμε 4 μέρε. Παρακαλώ πάρα πολύ. 10 δισεκατομμύρια έχετε υποσχεθεί στο φτωχό Έλληνα. 12 δισεκατομμύρια για την ανθρωπιστική κρίση. Οι άνθρωποι είναι έξυπνοι, καταλαβαίνουν. Έχετε πει τα πάντα μέχρι στιγμής, εκτός από το που δεν τα βρείτε. Δεν προσγειωθήκατε να βγάλετε το όπλο, κύριε Παπαδημούλη. Κυβερνάτε 40 χρόνια αυτόν τον τόπο. Εγώ λοιπόν έχω να πω για άλλη μια φορά. Εσείς ήσασταν και με τα Ζάπια, εσείς ήσασταν και με τον Καραμαλή που έρχεται να βρω 10 δις από τον περιορισμό της διαφθοράς μαζί σας. Λοιπόν, εμείς λοιπόν. Ελέγξτε τους λοιπόν. Εμείς λοιπόν κατά τη γνώμη. Τι έγιναν τα Ζάπια, τι έγιναν τα 10 δις του Καραμαλή, τι έγιναν τα ελλείμματα και τα χρέη που αφήσατε, τι έγιναν τα σκάνδαλα. Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, αφήστε να τελειώσει. Ότι για άλλη μια φορά απάντηση δεν πήρα. Και αυτό το οποίο με στενοχωρεί και με ανησυχεί. Δεν δώσατε καμία απάντηση. Αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι μπορείτε να μας κάνετε ως κριτική θέση. Σας είπα στοιχεία. Την είπα. Κανένα στοιχείο δεν είναι. 5.500 ευρώ για να φτιάξει ένα λογαριασμό Twitter, κυρία Μπακογιάννη. Και δεν του πάτε στο εισαγγελέα. Του έχουμε πάρει. Να πάμε στην επόμενη μέρα λίγο. Και γι' αυτό και για πρώτη φορά. Υπουργέ, κύριε Παπαδημούλη, πριν τελειώσει η κουβέντα. Αλλά αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα του ανθρώπου που είναι σήμερα άνεργο. Αυτό που είναι σήμερα άνεργο. Έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Θέλει να του πούμε τι θα γίνει με τη ζωή του αύριο. Αυτό, εγώ υπουργέ, λοιπόν του λέω ότι η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει τις επενδύσεις τις οποίες εσείς σταματάτε. Καλά. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να φέρει ξένες επενδύσεις τις οποίες καλά, εσείς καλά, θα θέλετε. Εντάξει. Και η Νέα Δημοκρατία θέλει να στηρίξει την επιχειρηματική ένα βασικό ερώτημα που δεν έχει απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παπαδημούλη. Την επόμενη μέρα έχετε θα κάνετε το πρόγραμμα κλπ. Εάν αυτό που δεν το απαντάει ούτε ο κ. Τσίπρα ούτε εσείς ούτε κανένας. Εάν οι εταίροι διαφώνησαν, πούν όχι. Τι γίνεται. Αυτό το ερώτημα έχετε επιμελώς αποφύγει να το απαντήσετε. Η περίπτωση της ρήξης δεν είναι απιθανή, είναι πολύ πιθανή. Ο Σόιμπλε σήμερα προειδοποίησε, ξεχάσατε τα κουρέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει κούρεμα, θα πει διευθέτηση, θα πούν όχι. Λοιπόν, τι γίνεται, θα πάμε σε ρήξη. Γιατί τι θα κάνετε. Δεν θα υπάρξει ρήξη. Αν υπάρξει, θα ακούστε γίνει. Κύριε. Αν υπάρξει. Δεν με ρωτάτε, να σας απαντήσω. Να μην πω εγώ αυτό που θέλω. Ναι. Να πω αυτό που θέλετε εσείς. Όχι, να, λοιπόν, να απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω. Ωραία. Επειδή ξέρω τα πράγματα, επειδή τα ζω τα πράγματα, επειδή μιλάω με τους ανθρώπους καθημερινά. Με την ιδιότητά μου, τη θεσμική. Δεν συμφέρει η ρήξη όχι μόνο την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά και τους δανειστές μας. Γιατί είναι πολύ ακριβή μια ρήξη και για το Βερολίνο και για την Ευρωζώνη και ανοίγει ανεξερεύνητα πεδία σε μια στιγμή που η Ευρωζώνη είναι ο μεγάλος ασθενής παγκόσμιας οικονομίας και έχει και τη φωτιά της κρίσης με τη Ρωσία και έχει και τα τρομοκρατικά και έχει και τις αστάθειες και έχει και τα όλα. Άρα. Σε μια διαπραγμάτευση και μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτή που θα κάνει για πρώτη φορά διαπραγμάτευση. Γιατί για να κάνεις διαπραγμάτευση πρέπει να έχεις διαφορετικές επιδιώξεις από το τραπέζι και όχι το Σαμαρά που ήταν το σκυλάκι της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Στα κρίσιμα θα συναντηθούμε όχι εκεί που λέμε εμείς, όχι εκεί που λέει ο Σόιμπλε, στη μέση της γέφυρας. Λοιπόν, και θα πετύχουμε και ελάφρυνση του χρέους και μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Παρακαλώ, αφήστε το ότι δεν έχει ερώτηση, να κάνω την ερώτηση μαζί. Α, εσείς θέλετε να κάνετε. Επειδή πολιτεύεστε στην Αλφα Αθηνών έτσι, και μιλάτε με τον κόσμο και λοιπά, βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό που βλέπετε στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία προλαβαίνει να το γυρίσει αυτή τη βδομάδα που μένει μέχρι την Κυριακή, την άλλη Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας κόσμος ολόκληρος, ο οποίος παρακολουθώντας τη συζήτηση και σήμερα, αλλά και όλες τις συζητήσεις που γίνουν, και βλέποντας ότι απαντήσεις δεν παίρνει,
Και ακουβλέποντας το απίστευτο αλαλούμ των τοποθετήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρα πολύ προβληματιστεί. Αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις σε αυτούς οι οποίοι δεν τοποθετούνται σήμερα. Αυτοί που δεν τοποθετούνται θα σκεφτούν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και θα σκεφτούν αν θα πιστέψουν τον κύριο Παπαδημούλη, ο οποίος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται και λέει ότι θα φοβηθεί η Ευρώπη, την Ελλάδα, εμείς θα είμαστε αυτοί οι οποίοι θα διαπραγματευτούμε για πρώτη φορά, εμείς θα κόψουμε το χρέος και θα το κάνουμε 50% κάτω, διότι με τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια θα τρελαθούν από τη χαρά τους να μας χαρίσουν λεφτά και όλα αυτά τα οποία ισχυρίζεται. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά εγώ με το χέρι στην καρδιά πρέπει να πω στους Έλληνες πολίτες ότι αυτά είναι εκτός κάθε πραγματικότητας. Αντίθετα, ενέχουν πάρα πολλά ρίσκα. Με πρώτο το ρίσκο, το οποίο σήμερα τοποθετήθηκε ο Ντράγκη, ότι τα ελληνικά ομόλογα δεν είναι επιλέξιμα ομόλογα. Σήμερα έχουμε τα νέα, τα οποία έχουμε, ότι τέσσερις τράπεζες έχουν καταλήξει για τη ρευστότητα. Το είπαμε και νωρίτερα. Και έχουν ζητήσει, το είπατε νωρίτερα, αλλά δεν το είπαμε εμείς, το λέω λοιπόν εγώ. Άρα, αυτό θα κάνει τους Έλληνες να σκεφτούν. Να σκεφτούν εάν μια δύσκολη, ανηφορική αλλά σίγουρη πορεία την οποία τους προτείνουμε εμείς, διορθώνοντας τα λάθη μας. Γιατί εγώ, σε αντίθεση με τον κύριο Παπαδημούλη, δεν έχω πρόβλημα να κάνω την αυτοκριτική μας. Ευχαρίστως να την κάνω. Θα τη βάλουν δίπλα-δίπλα στην πρόταση ενός κόμματος, το οποίο υπόσχεται στους πάντες τα πάντα, και όταν καλείται να τεκμηριώσει αυτές τις υποσχέσεις, δεν έχει να δώσει καμία απάντηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ναι, κύριε Παπαδημούλη, θέλετε να πείτε κάτι. Μια φράση όμως, παρακαλώ, για να κλείσουμε. Να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει, κατά τη γνώμη μου, μια ανάσα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εάν πετύχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δεν θα συγκροτήσουμε μονοκομματική κυβέρνηση όπως έκανα 40 χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά μια κυβέρνηση ευρύτερου φάσματος από έντιμους και ικανούς ανθρώπους. Θα διαπραγματευτούμε με τους δανειστές μας. Θα διαπραγματευτούμε με τους δανειστές μας και θα πετύχουμε κάτι καλύτερο από αυτό που μας αφήνει παρακαταθήκη η ελληνική κυβέρνηση. Και επίσης ότι είναι καιρός να πάψουν να μας κυβερνούν στην Ελλάδα τζάκια και ολιγάρχες. Δικαιοσύνη, δημοκρατία, αξιοπρέπεια. Αυτός ο τόπος μπορεί και χωρίς τον κύριο Σαμαρά. Συνθήματα έχουμε ακούσει πολλά για την ταμπακέρα. Κυρία Μπακογιάννη, καλή επιτυχία προσωπική στην Ελλάδα. Η δική μου ταμπακέρα είναι διαφορετική από τη δική σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Ήταν τελικά πιο ζωηρή συζήτηση από ό,τι περιμέναμε. Λαμπρού μου. Καλή δεν ήταν. Μια χαρά. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και αύριο, Σάββατο, εκτάκτως στις 10 το βράδυ εδώ επί του πιεστηρίου.